Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Χρήστος Οδούκας για το e-evros.gr και σήμερα είναι μια μοναδική και ξεχωριστή μέρα για την Αλεξανδρούπολη και ιδιαίτερα για το Pico by Night. Σήμερα κοντά μας έχουμε έναν Κύπριο καλλιτέχνη, μια λαϊκή φωνή, εξαιρετική φωνή θα λέγαμε. Ένας άνθρωπος ο οποίος μας έχει εκπλήξει στο παρελθόν, είτε μέσα από το X Factor, νικητής κιόλας, είτε μέσα από τη Eurovision, τη συμμετοχή του, αλλά ακόμα και με όλα αυτά τα singles τα οποία κυκλοφορεί κατά καιρούς όλα αυτά τα χρόνια. Κυρίες και κύριοι, σήμερα κοντά μας ο Λούκας Γιώργας. Καλησπέρα. Γεια σου Χρήστο, πώς είσαι? Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ στην Αλεξανδρούπολη μετά από πάρα πολλά χρόνια και από την πρώτη στιγμή που ήρθα και εδώ στο Πίκο βλέπω ανθρώπους με ζεστούς, με ανοιχτή αγκαλιά, απλούς ανθρώπους και νιώθω ήδη πάρα πολύ οικία. Αλήθεια το λέω. Καλό αυτό. Ήθελα να ρωτήσω κιόλας αν έχεις ξαναέρθει ποτέ εδώ πέρα, Αλεξανδρούπολη. Έχω έρθει για τραγούδι μία φορά στο παρελθόν, πάρα πολύ παλιά, σε ένα μαγαζί που από ό,τι έμαθα έχει κλείσει, λεγόταν Ακροτήρι και τότε ήταν πάρα πολύ δυνατό. Και επίσης έχω πολλούς φίλους, έχει τύχει να περάσω από την Αλεξανδρούπολη 2-3 φορές. Αλλά να τη ζήσω έτσι όπως θα τη ζήσουμε σήμερα είναι η πρώτη φορά και θα είναι ωραία. Ωραία, θα μπούμε και στο σημερινό ή μάλλον να μπούμε κατευθείαν κιόλας στο σημερινό. Τι ακριβώς θα ακούσουμε σήμερα, για πες μας λίγο. Εμένα ο στόχος μου και σήμερα κάθε φορά που τραγουδάω είναι να διασκεδάσει ο κόσμος και να καταφέρουμε πραγματικά να γίνουμε μια παρέα. Το μέλημα είναι να περάσει, οι άνθρωποι που θα έρθουν να μας ακούσουν να περάσουν καλά, να αφήσουν πίσω τους ό,τι τους βαραίνει και να διασκεδάσουμε όλοι μαζί όντας μια παρέα. Μιλάμε για μια κυπριακή βραδιά σήμερα, έτσι, αυτό είδα σαν τίτλο. Έτσι το έχει τέλος πάντων το Pico by Night, άρα τι θα περιμένουμε δηλαδή? Μάλλον θα έχει, από ό,τι ξέρω, έχει αρκετούς Κύπριους φοιτητές εδώ στην Αλεξανδρούπολη, που μάλλον από ό,τι φαίνεται θα δώσουν το παρόν τους δυναμικά. Και θα χαρώ πάρα πολύ, γιατί νομίζω ότι η Κύπρος πάντα με στηρίζει, όπου και αν βρίσκομαι. Αλλά θα είναι μια πολύ όμορφη βραδιά για όλους. Ας πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Ξεκινάς κάπου το 2008 με εκείνη την φοβερή σου παρουσία στο X Factor, έπειτα από αίτηση του πατέρα σου. Ναι. Έβγε. Πες μας λίγο, τι θυμάσαι από τότε? Το X Factor, γενικότερα εγώ δεν είχα στο μυαλό μου ποτέ να λάβω μέρος σε κάποιο παιχνίδι, έτσι γι' αυτό μου τότε δηλαδή, και έτυχε όλο αυτό το πράγμα όπως ήρθαν τα πράγματα. Αυτό που θυμάμαι λοιπόν ήταν πώς η ζωή μου άλλαξε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, γιατί ως ένας φοιτητής και εγώ στην Πάτρα τότε, ξαφνικά μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ήμουν ένα άτομο το οποίο ήξερε ο κόσμος, ήξερε πράγματα για μένα τα οποία κάποτε ήταν προσωπικά, αλλά να σου πω την αλήθεια, χάρηκα πάρα πολύ, περισσότερο γιατί κόσμος ταυτίστηκε, του άρεσαν τα τραγούδια που ερμήνευσα στο X Factor και αυτό είναι το πίνε τα Λαδάδικα, το Σάνιζο Θεσσαλονίκη, τραγούδια που θα πούμε και σήμερα. Οπότε η χαρά μου μέχρι και σήμερα είναι αυτή η, νομίζω, αληθινή σχέση που έχω με τον κόσμο, το πιστεύω αυτό το πράγμα. Έπαιξε ρόλο ο συμπατριώτης σου, ο Θεοφάνους? Πιστεύεις σε όλο αυτό που έγινε μετά το X Factor? Ο Θεοφάνους, ο Γιώργος ήταν και ο δημιουργός του πρώτου μου CD single με 5 τραγούδια, του Μαζί, και σίγουρα το να ξεκινά ένας καινούριος καλλιτέχνης με Γιώργο Θεοφάνους είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από τότε θεωρώ ότι έχω συνεργαστεί με πάρα πολύ σημαντικούς δημιουργούς. Έχω πει τραγούδι του Αντώνη του Βαρδί, με την άδεια του Γιάννη, έχω πει τραγούδι του Γιώργου του Μουκίδη, έχω το Λευτέρη Κιντάτο, έχω πει τη Όλγα τη Βλαχοπούλου, έχω πει διάφορους. Του Κώστα Τουρνά έχουμε τραγουδήσει μαζί με τον Κώστα Τουρνά, έτσι. Με την Ελένα Βραχάλη. Είχα την τύχη δηλαδή να συνεργαστώ με πάρα πολύ καλούς δημιουργούς. Μου άνοιξες βασικά ένα θέμα και μου έκανες πάσα όσον αφορά τις συνεργασίες σου. Ήταν ερώτηση, αλλά νομίζω ότι μου τις απάντησες πάρα πολύ καλά. Θα σταθώ λίγο μόνο στον Δημήτρη Μητροπάνο, όπου δυστυχώς βέβαια τον χάσαμε, αλλά είχες την δυνατότητα να περάσετε πολύ χρόνο μαζί, να εργαστείτε μαζί. Τι θυμάσαι από αυτόν τον μεγάλο καλλιτέχνη? Καταρχήν αυτό που έχω να πω ότι σίγουρα δεν τον χάσαμε. Ο Δημήτρης Μητροπάνος μας συντροφεύει σε κάθε τέτοια βραδιά με τα τραγούδια του και μας συντροφεύει πραγματικά με τη φωνή του σε όλες τις στιγμές μας, νομίζω τους Έλληνες. Εγώ είχα λοιπόν την τύχη όντως να συνεργαστώ μαζί, είμαστε μαζί στην Ιερά Οδό 6 μήνες, αλλά μέσα από αυτή τη συνεργασία ήρθαμε και πιο κοντά. Βλέπαμε μπάλα, ήταν πολύ ποδοσφαιρόφιλος. Καθόταν και έβλεπε, ας πούμε, αγγλικό πρωτάθλημα στη Στροπολή σε επανάληψη, ξέρω εγώ, κάτι τέτοια στο Καμαρίνι.
Και στις πρόβες για την Eurovision ήταν κοντά μου να μιλήσουμε για το Ζεμπέκικο, για το πώς, ποια είναι η φιλοσοφία αυτού του πράγματος. Δηλαδή είχα την τύχη να είμαι δίπλα σε έναν άνθρωπο ο οποίος σίγουρα σιγά σιγά γίνεται μύθος. Ναι, όντως είναι μύθος. Ανέφερες και την μπάλα, βέβαια. Γνωρίζω ότι είσαι και ποδοσφαιρόφιλος. Έχεις παίξει κιόλας ποδόσφαιρο, ε. Ναι, για πες μας. Αυτό ήταν το όνειρό μου, να γίνω ποδοσφαιριστής. Έπαιζα στην Κύπρο, ήμουνα και διεθνής με την Εθνική Κύπρου. Αλλά επειδή οι γονείς μου μάλλον προτιμούσαν να τελειώσω το πανεπιστήμιο μου και μετά να συνεχίσω, έτσι σταμάτησα λίγο την μπάλα βία. Για μένα, έτσι. Παρ' όλα αυτά, παίζω μια-δυο φορές την εβδομάδα, προσπαθώ, ναι, στην Αθήνα. Και κάθε φορά που μπαίνω στο γήπεδο είναι σαν να είμαι 19 χρόνων ξανά. Η μπάλα είναι η αγάπη μου. Ωραία, και εμάς είναι η αγάπη μας λοιπόν η μπάλα. Κυρίες και κύριοι, σήμερα δεν θα απολαύσουμε τον ποδοσφαιριστή Λούκα Γιώρκα. Καλά, δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις, πετώντας τα γαρίφα, αλλά δεν ξέρεις. Μπορεί να κάνουμε κανένα ποδαράκι, δεν ξέρω, θα δούμε. Ωραία, κυρίες και κύριοι, σήμερα όλοι εδώ στο Pico by Night για να μπορέσουμε να απολαύσουμε τον Λούκα Γιώρκα. Πάμε λίγο 2011, σταθμός χρονιά για σένα, η συμμετοχή σου στη Eurovision με ένα εξαιρετικό, θα έλεγα, τραγούδι μαζί με τον Stereo Mike. Τι θυμάσαι και αν θα ξαναπήγαινες? Καλά, τα θυμάμαι όλα. Τα θυμάμαι όλα, γιατί ήταν μια... Κρατάω εκείνες τις στιγμές της σκηνής, πάνω στη σκηνή, που η αδρεναλίνη ήταν τόσο μεγάλη. Εγώ ένιωθα δηλαδή να βγαίνω έξω από το σώμα. Ήταν πολύ έντονες οι στιγμές. Ήταν ένα πολύ ωραίο τραγούδι που έγραψε ο Γιάννης ο Χριστοδουλόπουλος με την Ελένα Βραχάλη. Κρατάω λοιπόν εκείνες τις στιγμές, τις έντονες στιγμές που ζήσαμε μέσα στο γήπεδο, on stage ακριβώς. Και ήταν όντως σταθμός στην πορεία μου και θεωρώ ότι ακόμα και σήμερα πάρα πολλοί κόσμος. Πολλές φορές όταν με βλέπει μου αναφέρει εκείνο το τραγούδι, τις στιγμές που βίωσε ο ίδιος βλέποντάς το, και νιώθω πάρα πολύ περήφανος που ήρθαν έτσι τα πράγματα να λάβω μέρος στη Eurovision με ένα τέτοιο τραγούδι. Τώρα θα ξαναπήγαινα, νομίζω ότι ο οδηγός θα ήταν ένα τραγούδι. Ένα τραγούδι θα με ξεκλείδωνε στο να πάω. Γιατί και τότε που πήγα και η Eurovision ήταν έξω από μένα. Δηλαδή ένας λαϊκός τραγουδιστής της Eurovision δεν ήταν το πιο φυσιολογικό, αλλά το τραγούδι ήταν ο λόγος. Και θα μπορούσε ίσως ένα άλλο τραγούδι να είναι ξανά ο λόγος, όχι για άλλο λόγο. Πάμε λίγο στο σήμερα. Social media, ίντερνετ, τι επαφές έχεις με αυτά τα πράγματα και αν πιστεύεις ότι βοηθάνε στο έργο ενός καλλιτέχνη? Θα σου πω, εγώ καταρχήν να πούμε τη λέξη, την φράση που λέγανε και οι αρχαίοι μας, μέτρον άριστον, έτσι, θέλει μέτρο. Όταν χαθεί το μέτρο από την υπερβολική χρήση, μπορούμε να πάθουμε κακό και να προκαλέσουμε και κακό. Εγώ φυσικά δυστυχώς είμαι στην άλλη άκρη του μέτρου, του σχεδόν τίποτα. Έχω ανθρώπους που με βοηθούν λίγο, γιατί είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν συνηθίζει να απαθανατίζει τις στιγμές του, αλλά να τις ζει. Αλλά έχω ανθρώπους οι οποίοι το ενεργούμε για τη δουλειά μου. Θεωρώ λοιπόν όμως ότι στο μέτρο βοηθά τη δουλειά. Απλά αυτό που πολλές φορές προκαλεί, και θέλω να το πω, το βήμα που μου δίνεται, είναι ότι θα ήθελα αυτοί που ασχολούνται με τη μουσική να μην χάνονται μες στα social media και ξαφνικά να πουλάνε σαμπουάν, σοκολάτες και οτιδήποτε άλλο και να επιγνωρούν τη δουλειά τους. Εντάξει, σίγουρα η δημοσιότητα μπορεί να φέρει και συνεργασίες, δεν το τέτοιο, αλλά μην γίνουμε πολύ telemarketing. Αυτό είναι αυτό το υπερβολική χρήση που είπα πριν. Πάμε λίγο σε μια δύσκολη περίοδο που θεωρώ ότι την περάσαμε, βγαίνουμε. Μιλάω για το COVID-19, για την πανδημία, για όλη την περίοδο της καραντίνας που εσείς οι καλλιτέχνες θεωρώ ότι ήταν ίσως ένας κλάδος ο πιο βαριά χτυπημένος από αυτή την ιστορία. Πώς την πέρασες αυτή την περίοδο, δημιουργικά? Θα σου πω, στην πρώτη καραντίνα νομίζω πως πολλοί κόσμος μπήκαν σε διαδικασία ενδοσκόπησης. Βρήκαμε όλοι χρόνο να τα πούμε λίγο με τον εαυτό μας. Μετά, όντως ήταν αρκετά δημιουργική, και εκείνη ήταν δημιουργική, ήταν δημιουργική από αυτή την οπτική. Μετά όμως θεωρώ ότι έκανα τα πιο ωραία τραγούδια, ίσως τα πιο ωραία τραγούδια που έχω κάνει στην πορεία μέχρι τώρα από τότε δημιουργικά. Φυσικά όμως έχουμε χτυπηθεί πάρα πολύ στο κομμάτι του live, και όπως είπα και στο Θοδωρή που είναι σήμερα στα φώτα και μας βοηθά και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, έχω άγχος για σήμερα, γιατί του λέω... ξέρεις γιατί, αυτό το πράγμα το έχουμε, μας έχει λείψει, δηλαδή μουδιασμένος είμαι, κατάλαβες? Ναι, δηλαδή έχω κάνει εμφανίσεις στην Κύπρο, αλλά Κύπρος που είναι και η πατρίδα μου, που είναι η ιδιαίτερη πατρίδα μου, ενώ ότι έχω περισσότερους φίλους. Εδώ τώρα είναι ένα άγνωστο γήπεδο, αλλά μπαίνω λίγο μουδιασμένο, αλλά θα πάρουμε την νίκη, παιδιά, δεν έχει αλλιώς. Το τρίπον θα το πάρουμε. Θα πάρουμε λοιπόν την νίκη. Εσύ έχεις πάρει την νίκη
Και μιας και που μίλησες για τρίποντα, θα μιλήσω για μια τριλογία που ξέρω ότι νομίζω ότι ετοιμάζεις. Περιμένουμε και την τρίτη ταινία για ένα πολύ σημαντικό θέμα, όπου είναι... Εννοείται ότι ήρθα διαβασμένος. Όσον αφορά την πρόληψη της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Μίλησέ μας λίγο για αυτό το project. Ναι. Το 2015, και παρακολουθώντας λίγο την καμπάνια 1 στα 5 του Συμβουλίου της Ευρώπης που είχε να κάνει με την παιδική σεξουαλική κακοποίηση, ονομάστηκε 1 στα 5 γιατί 1 στα 5 παιδιά πέφτει θύμα 1 στα 5. Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι εγώ ήμουν σε μια τάξη στο δημοτικό με 25 παιδιά, 5 παιδιά από αυτά ήταν πιθανόν να ήταν θύματα. Και επειδή παρακολούθησα λίγο τις δράσεις που κάνανε, οι οποίες ήταν κυρίως ενημερωτικές προς τους γονείς, εγώ τότε είχα σκεφτεί να δημιουργήσουμε ένα εργαλείο που να απευθύνεται κατευθείαν στα παιδιά. Κάποιες ταινίες κινουμένων σχεδίων που τα παιδιά θα βλέπαν έτσι με ευχάριστη διάθεση, μπράβο, και να μαθαίναν κιόλας πώς μπορούν να αμυνθούν, πώς μπορούν να αντιδράσουν σε περίπτωση που πάνε να πέσουν θύμα. Έτσι δημιουργήσαμε το μυστικό της Νίκης, και το μυστικό της Νίκης 2, η περιπέτεια του Βίκτορα. Το ένα κυκλοφόρησε το 2015 και το άλλο το 2018. Που έχουν αυτό. Τώρα ετοιμάζουμε το μυστικό της Νίκης το 3. Δεν ξέρω ακόμα πότε είναι να κυκλοφορήσει, μην πω κάτι το οποίο είμαι πέσω έξω. Έχει γραφτεί το σενάριο, έχω γράψει το ίδιο σενάριο, όπως έχω κάνει και στις άλλες ταινίες. Και ευελπιστώ πραγματικά, και ο στόχος και ο ρόλος και ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι τα παιδάκια που μπορεί να κινδυνεύσουν να μάθουν πώς να αντιδράσουν, να μιλήσουν γι' αυτό, γιατί είναι πολύ κρίμα το 2022 να μιλάμε ακόμα για παιδική σεξουαλική κακοποίηση. Είναι δηλαδή πολύ κρίμα, πολύ κρίμα. Τα πλάνα σου για το κοντινό μέλλον. Τα πλάνα μου για το κοντινό μέλλον. Αρχικά να πω ότι έχω κυκλοφορήσει ένα καινούριο τραγούδι πριν 2 εβδομάδες, το «Αν μ' αγαπάς», με την υπογραφή του Φίβου, άλλη μια πολύ ωραία συνεργασία, το οποίο θα παρουσιάσουμε και σήμερα εδώ στο Πίκο. Και νομίζω ότι ακολουθεί μια περιοδία, δηλαδή ήμουνα την προηγούμενη εβδομάδα στην Αγγλία, σήμερα εδώ, αύριο είμαι στην Κύπρο, έχω Ισραήλ, έχουν παγκόσμια, εντάξει. Ναι, όπου υπάρχουν Έλληνες, άρα μάλλον παγκόσμια. Ναι, όπου υπάρχουν Έλληνες. Λοιπόν, και ευχόμαστε για ένα κανονικό καλοκαίρι. Τέλειο. Για ένα κανονικό καλοκαίρι, λοιπόν. Θέλουμε να κάνουμε ένα κλείσιμο, λοιπόν, για αυτή μας την κουβέντα που είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε με τον υπέροχο Λούκα Γιώρκα. Αλλά νομίζω ότι ο πιο κατάλληλος άνθρωπος για να το κάνει αυτό είναι ο ίδιος. Οπότε ας κάνει το δικό του κάλεσμα για τη σημερινή βραδιά. Εγώ, όπως είπα και πριν, θέλω πάρα πολύ να έρθει ο κόσμος να μας δει, γιατί αυτό που μπορώ να κάνω και αυτό που μου δόθηκε είναι να, μέσα από τη φωνή μου, να φέρω τον άλλον να ψυχογηθεί, να διασκεδάσει, να νιώσει, να κλάψει, να χαρεί όλα αυτά τα συναισθήματα και να γίνουμε μία παρέα. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι αυτό, η συμμετοχή του κόσμου, αυτή η διαδραστική ενέργεια που πηγαίνει έρχεται. Θέλω να περάσουμε πάρα πάρα πολύ καλά και είμαι σίγουρος ότι θα το κάνουμε. Αυτή η σιγουριά, λοιπόν, το ότι θα περάσουμε σήμερα πολύ καλά, είναι το κάτι το οποίο μας το εγγυάται ο ίδιος ο Λούκας. Κυρίες και κύριοι, σήμερα μην λείψει κανένας από το Pico by Night. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.